Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Tourism Day είναι πάλι κοντά σας, μαζί με τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο τουρισμού, των μεταφορών και του τουριστικού real estate. Τα online ταξιδιωτικά γραφεία έχουν μπει πραγματικά στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια πρόσφατη έρευνα φαίνεται ότι το 60% των αεροπορικών εισιτηρίων κλείνονται μέσα από ηλεκτρονικό τρόπο και τα περισσότερα από αυτά φυσικά μέσα από τα online ταξιδιωτικά γραφεία. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στήσει συσσαγωγικά ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά online στην Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται κυριαρχεί και στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε κοντά μας τον Φίλιππο Μπρίκμαν, διευθύνοντα σύμβουλο της Travel Planet 24. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Μας έχετε κάνει τιμή και έχετε ξανάρθει και μέσα σε αυτό το διάστημα βλέπουμε ότι η άνοδό σας είναι συνεχής. Όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και στην ελληνική. Που σημαίνει ότι ο Έλληνας ταξιδεύει. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, κύριε Μπρίκμαν. Αληθεύει ότι ο Έλληνας πλέον το έχει πάρει απόφαση ότι η κρίση είναι δεδομένη και λέει, ωραία, θα πάω ένα ταξιδάκι. Είναι δεδομένο. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε κι εμείς. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια από την αρχή της κρίσης, δεν είχαμε πτώση των πωλήσεων, αλλά δεν είχαμε και άνοδο πλέον. Δηλαδή, είχε σταθεροποιηθεί κάπως το θέμα. Είχε μια πολύ μικρή άνοδο. Αυτό που είδαμε φέτος, που ήταν μεγάλη έκπληξη για μας, είναι ότι είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που πουλούσαμε σε Έλληνες. Δηλαδή, είχαμε μια άνοδο της τάξης των 60%. Είχαμε χρονιά ρεκόρ πωλήσεων ακτοπλοϊκών εισιτήριων. Και ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε καθόλου. Ούτε είχαμε κάνει ειδικές ενέργειες, ούτε είχαμε κάνει κάτι, ας πούμε, πολύ διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σήμα ότι τουλάχιστον ψυχολογικά ο Έλληνας, εντάξει, δεν λέω ότι πάει καλύτερα οικονομικά οπωσδήποτε, αλλά ότι ίσως η ψυχολογική του κατάσταση αρχίζει και αλλάζει λίγο και αρχίζει ο καταναλωτής πάλι να ξοδεύει κάποια λεφτά, τουλάχιστον για τις διακοπές του. Να δούμε λίγο το προφίλ της Travel Planet 24. Γνωρίζουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες. Σε πόσες χώρες στο εξωτερικό είστε? Είμαστε σε 35 χώρες πλέον. 35 χώρες. Μαζί και η Ελλάδα, βέβαια, έτσι. Μαζί και η Ελλάδα, ναι. Και έτσι για να ξέρουμε ποιες είναι οι χώρες που ταξιδεύουν πιο πολύ. Οι μεγάλες μας χώρες είναι η Ρωσία, είναι η Πολωνία, είναι και η Αγγλία και η Γερμανία. Αυτές θα έλεγα. Υπάρχουν πολλές άλλες, αλλά είναι. Η Γερμανία και η Αγγλία είναι για πολλά χρόνια οι μόνιμες πηγές άντλησης τουριστών για όλες τις αγορές. Αυτοί πάντα ταξιδεύουν. Και η Σκανδιναβία όμως, και αυτή τους είχα ότι ήταν σε αυτό το mood του ταξιδιού. Ναι, Σκανδιναβία η αλήθεια είναι ξεκίνησαν πρόσφατα. Ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη, άρα δεν έχουμε ακόμα πολλά. Τώρα μπήκαμε. Μπήκαμε τότε το Σεπτέμβριο στις σκανδιναβικές χώρες. Εκεί θα μπορώ να πω κάτι στο επόμενο ραντεβού μας. Είστε ουσιαστικά τρεις μεγάλοι όμιλοι στην Ελλάδα, η AirTickets, εσείς και το Πάμε Διακοπές, όπως το γνωρίζω. Τι τζίρους κάνετε παγκοσμίως, έτσι? Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα τρία γραφεία μαζί είναι κοντά στο 1 δις ευρώ. Μόνο η Travel Planet 24 τι τζίρο έχει κάνει το 2013 ή ποιος είναι ο εκτιμόμενος τζίρος για το 2014, γιατί περίπου έχετε... Ναι. Το 2013 κάναμε 200 εκατομμύρια, έχουμε μια αύξηση γύρω στο 35%, θα κλείσουμε το 2014 περίπου στα 270 εκατομμύρια. Ενδιαφέρον αυτό. Και με μια άνοδο, όχι τόσο στην ελληνική αγορά, στο εξωτερικό. Συνολική άνοδο 35%. Α, 35%. Ναι. Δεν έχετε βάλει ξενοδοχεία όπως μέσα. Γιατί, κύριε Μπρίκμαν? Είχαμε παλιά ξενοδοχεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πήραμε μια στρατηγική απόφαση φέτος, αρχές της χρονιάς, και σταματήσαμε να δουλεύουμε τα ξενοδοχεία. Είναι κακοί οι Έλληνες ξενοδόχοι? Όχι, δεν το έλεγα. Δεν το έλεγα αυτό. Απλά πιστεύω ότι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον εμάς σαν προϊόν δεν μας πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εμείς δεν ήμασταν πολύ επιτυχημένοι σε αυτό το προϊόν. Αντιθέτως, ας πούμε, το αεροπορικό και το ακτοπλοϊκό εισιτήριο, και πήραμε μια απόφαση να κινηθούμε πιο πολύ σε μια κατεύθυνση μεταφοράς, που λέμε εμείς. Θέλω να ξεκινήσουμε και με τα τρένα αρχές του 2015 και να στοχεύσουμε πιο πολύ, ας πούμε, στη μεταφορά του ταξιδιώτη. Και τρένο. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση. Στην Ευρώπη αυτό είναι διαδεδομένο. Στην Ελλάδα, με ποια με τρένο θα δουλέψετε? Όχι, εντάξει, στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ προϊόν για την ελληνική αγορά. Είναι πιο πολύ ένα προϊόν σίγουρα για τις άλλες αγορές, τις εξωτερικές, ας πούμε, όπως και η Ρωσία, η Γερμανία, που είναι πολύ μεγάλα τα δίκτυα τρένων, και άλλες χώρες, Γαλλία κτλ. Είπατε ότι έχετε μια άνοδο 60%, σημειώστε μάλλον, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γνωρίζετε αν αυτή η άνοδος ήταν μόνο για εσάς ή συνολικά ο Έλληνας ταξίδεψε περισσότερο με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες? Δεν έχω στοιχεία από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες κατευθείαν πώς πήγε για αυτούς η σεζόν. Ξέρω όμως ότι και κάποια από τα άλλα ελληνικά online γραφεία είχαν πολύ καλή ακτοπλοϊκή σεζόν. Άρα θεωρώ τουλάχιστον οι online πωλήσεις ακτοπλοϊκών εισιτήριων σίγουρα ανέβηκαν. Αν
μεγάλο σε όλη η αγορά, δεν είμαι σίγουρος. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα, κύριε Μπρίκμαν, του ελληνικού τουρισμού είναι η εποχικότητα. Σωστά. Δηλαδή, οι τουρίστες έρχονται από τον Μάιο πλέον, γιατί έχει συρρυκνωθεί η σεζόν, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Τραβάει λίγο παραπάνω στο φθινόπωρο. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες μέρες, το Οξιακό Μελητήριο της Ελλάδος παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα μελέτη, πρώτη φορά που γίνεται πάνω στο είδος, για τον τρόπο άβλησης του φαινομένου της εποχικότητας, αλλά και είχε και συγκεκριμένες προτάσεις. Ας παρακολουθήσουμε καταρχήν την ομιλία του Προέδρου του Μελητήριου, του Γιώργου Τσακίρη. Η υψηλή εποχικότητα στη ζήτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αποτελεί μια παθογένεια που όλοι αναγνωρίζουμε ως σημαντική αβελτηρία στην προσπάθεια μεγιστοποίησης των ωφελιών της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας από τον τουρισμό. Συγχρόνως, υπονομεύει βαθύτατα και τη βιωσιμότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, διότι κακά τα ψέματα, καμία επιχείρηση σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να λειτουργεί 12 μήνες του χρόνου, εισπράττοντας χρήματα μόνο τους 4, τους 5 ή τους 6 μήνες. Η υψηλή εποχικότητα έχει αντιμετωπιστεί για πολλά χρόνια ως ένα έλλειμμα στρατηγικής της πολιτείας και των αυτοδιοικητικών αρχών. Όμως, στην πράξη, όλοι έχουμε ευθύνες και πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, διότι η εποχικότητα είναι ένα πρόβλημα βαθύτατα διαρθρωτικό για το οποίο είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση, στην εθνική οικονομία, αλλά και στην οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, όπως προείπα, είναι σημαντικότατες. Χρειάζονται και δαπανούμε επιδόματα ενεργείας. Χάνονται σημαντικά μερίδια αγοράς για τη χώρα. Ενώ οι τουριστικές επιχειρήσεις στοχεύουν στο ακατόρθωτο, δηλαδή στην επιβίωσή τους, με πολύ χαμηλά έσοδα, γεγονός που οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο, όπου το προϊόν δεν αναβαθμίζεται όσο θα έπρεπε συχνά, οι δανειακές υποχρεώσεις συζορεύονται, οι επιχειρήσεις βασίζονται κατά κύριο λόγο σε οικογενειακά μοντέλα εκμετάλλευσης και όλα αυτά οδηγούν σε μια χαμηλότερη των δυνατοτήτων απόδοση του κλάδου. Το πρόβλημα και οι επιπτώσεις της υψηλής εποχικότητας είναι διαχρονικά γνωστά σε όλους και πάντοτε ήταν βέβαια μέσα στη ρητορική μας και μέσα στο στόχο μας όσον αφορά την αντιμετώπιση τους και βέβαια σε κυρίαρχη θέση στα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού. Όμως η προσέγγιση αντιμετώπιση του προβλήματος ήταν πάντοτε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανάποδη, διότι πάντοτε προσπαθούσαμε να δούμε πώς θα προσελκύσουμε επισκέπτες εκτός εποχής, ενώ δεν είχαμε φροντίσει πρώτα να φτιάξουμε το προϊόν μας. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλαμε να φέρουμε πρώτα την πολυκατοικία και μετά να ψάξουμε να δούμε να φτιάξουμε το προϊόν. Βέβαια, όσο καλό και να είναι το προϊόν σου, αν δεν έχεις πελάτες, μοιραία θα απαξιωθεί και θα καταρρεύσει, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την εποχικότητα. Και εδώ θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάθε προσπάθεια άβλησης της εποχικότητας έχει εγκυμονία ένας κίνδυνος, ελοχεύει ένας κίνδυνος. Η επόμενη μέρα να σε βρει σε χειρότερη θέση εάν η προσπάθεια αυτή αποτύχει. Διότι δημιουργείς μια ζήτηση, δημιουργείς προσδοκίες, δημιουργείς ένα θόρυβο, μετά στο τέλος όταν αποτυχάνεις έρχεται η απογοήτευση. Και αυτό είναι άσχημο και για τις δύο πλευρές, και για την πλευρά της βιομηχανίας και για την πλευρά των επισκεπτών. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια επιβάλλεται να είναι στρατηγικά προετοιμασμένη, κοινωνικά και επιχειρηματικά προσεννοημένη και σε κάθε περίπτωση να έχουν εξεταστεί όλοι οι παράμετροι της, διότι εάν όλες οι προσπάθειες εισόδου σε μια αγορά αποτύχουν, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα, αυτό θα συνιστά στην ουσία ένα σημαντικό πισωγύρισμα. Η σημερινή μελέτη εξετάζει την εποχικότητα σε βάθος μέσα από παραμέτρους όπως την εποχικότητα σε επίπεδο περιφερειών, σε επίπεδο εθνικοτήτων, ανταγωνιστριών χωρών, σε επίπεδο κλίματος και καταλήγει σε προτάσεις οι οποίες πιστεύουμε ότι βάζουν μία σειρά στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε όλοι μας.
Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του Ξενιακού Μιλητηρίου της Ελλάδος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτήν τη μελέτη. Να περάσουμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά είμαστε κοντά σας.